Πάμε γρήγορα, Ελένη, λίγο στην αρχή να ξεφύγετε. Πάμε. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Τους Χρήστος, δεύτερο δημοτικό σχολείο Χίου. Δεύτερος, Μονιούκας Γεώργιος, έβδομο δημοτικό σχολείο Χίου. Πρώτος, Φερετίνος Ιωάννης, ενδέκατο δημοτικό σχολείο Χίου. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι τόσο από τη συμμετοχή των σχολείων, η οποία κοιμάθηκε σε 292 συμμετοχές συνολικά στα αγωνίσματα αγοριών και κοριτσιών 5ης και 6ης δημοτικού και 3ης και 4ης τάξεων. Η συμμετοχή των σχολείων ήταν 22 συνολικά σχολεία συμμετείχαν στην σημερινή εκδήλωση. Και βέβαια να πούμε ότι, και να το τονίσουμε γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι οι φετινοί αγώνες έχουν μια ιδιαιτερότητα προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν μεγαλύτερες αγωνιστικές ευκαιρίες, περισσότερες δηλαδή κατά τη διάρκεια της χρονιάς και νωρίτερα, γιατί φέτος ξεκινήσαμε από Μάρτιο την πρώτη φάση των αγώνων. Συνολικά γίνονται 3 αγώνες φέτος. Ο πρώτος έγινε σήμερα, ο δεύτερος θα γίνει στις 4 Μαΐου και ο τρίτος και ο τελικός, που αποτελεί πρόκριση από τους 2 πρώτους, θα γίνει στις 2 Ιουνίου στη Συνούσας. Με τα ίδια σχολεία μιλάμε ή... Ο τελευταίος αγώνας είναι πρόκριση από τους 2 πρώτους. Δηλαδή, με βάση την ατομική βαθμολογία που παίρνει ο κάθε μαθητής από το κάθε αγώνισμα που συμμετέχει, θα πάνε οι 6 πρώτοι στο κάθε αγώνισμα να αγωνιστούν για να δούμε ποιοι θα βγουν 3 πρώτοι στον τελικό αγώνα της γάμα φάσης. Ο αγώνας γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως γίνεται τόσα χρόνια και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για τα παιδιά μας να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Είναι προφανές ότι η ΕΑΣ κάθε φορά που μαζεύονται παιδιά στο γήπεδο, κάθε φορά που βλέπουμε έτσι παιδιά να διασκεδάζουν μέσα από τον κλασικό αθλητισμό, αισθανόμαστε ότι δικαιωνόμαστε και ότι έχουν ένα, πιάνουν ένα τόπο οι προσπάθειες που κάνουν. Γι' αυτό το λόγο φέτος, αυτό που είπε πριν ο κ. Μεντρής, αποφασίσαμε να έχουμε τις 3 φάσεις. Έχει αγκαλιαστεί αυτή η προσπάθεια τόσο από τα παιδιά όσο και από τους δασκάλους, από τους διευθυντές, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πιστεύουμε ότι στο τέλος, στις Συνούσες, θα πραγματοποιήσουμε μια πολύ ωραία, μια πολύ μεγάλη εκδρομή που θα συνδυάσουμε και τη χαρά και τον αθλητισμό και την γνωριμία με τις Συνούσες των μικρών παιδιών, κάτι το οποίο πραγματικά θα είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, το ξεκινάμε φέτος και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε και τις επόμενες χρονιές να κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Γι' αυτόν τον λόγο ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά και τους δασκάλους και τους γυμναστές, τους διευθυντές και τον διευθυντή, τον κύριο Κιλεπερτζή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και τις υπόλοιπες 2 φάσεις με την ίδια επιτυχία όπως είχαμε σήμερα. Thank you.
Εντάει Άγγελος, δεύτερο δημοτικό σχολείο Χίου. Πρώτος νικητής, νέος Παντελής, πρώτο δημοτικό σχολείο Βροντάδου. Τρίτος νικητής, Μαργώνης Κωνσταντίνος, πρώτο δημοτικό σχολείο Βροντάδου. Μπράβο, μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Δεύτερος νικητής, Παπάς Δημήτριος, 7ο Δημοτικό Σχολείο Κίου. Μπράβο, Δημήτρη μου! Πρώτος νικητής, Μεργές Ιωάννης. Βγήκα φέτος στο πεντάρι αγωρίων πέμπτης και έκτης δημοτικού. Από ποιο σχολείο είσαι? Είμαι από το δημοτικό σχολείο. Πώς ήταν σήμερα η εμπειρία? Ήταν μια ωραία εμπειρία. Κύριε Κατήρα και στα άλλα παιδιά. Εσύ ασχολείσαι με το σπίτι που κάνει το χωρίσι? Αυτό το μήνα έχω σταματήσει γιατί είχα χτυπήσει το πόδι μου, αλλά θα συνεχίσω κανονικά.